κύμα καύσωνα προβλέπεται από αύριο στην Κρήτη, με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, ξεπερνώντας κατά τόπους ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Ο νότος αναμένεται να ψηθεί λόγω και της εξασθένησης του βόρειου ρεύματος, ενώ χαμηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα βόρεια. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, η μέγιστη τιμή που θα κορυφώνεται μάλιστα από νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας και προς το μεσημέρι θα φτάνει ενδεικτικά σε τιμές γύρω στους 35 μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια. Σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται και λίγο υψηλότερη, ενώ ο νότος θα βιώσει υψηλότερες τιμές αφού το θερμόμετρο θα καταγράφει 40 με 42 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στην κορύφωση αυτού του κύματος που είναι για την Κυριακή θα δούμε και θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 42 με 43 και 44 βαθμούς Κελσίου, καθαρά όμως σε τοπικό επίπεδο και λόγω ειδικών συνθήκων αυτών των περιοχών. Η νέα θερμή εισβολή θα αρχίσει από αύριο, ανεβάζοντας σταδιακά τον υδράργυρο. Για τα βόρεια του νησιού, στις δυτικές περιοχές θα κοιμανθεί γύρω στους 34, 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Ανατολικότερα όμως προς το Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι νότιες περιοχές όμως θα έχουν υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να κορυφώνουν κοντά στους 37 μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι προβλέπεται να εξασθενήσουν και μόνο στα νότια θα πνέουν από 4 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν αύριο ωστόσο θα είναι απλά προάγγελος ενός δύσκολου θερμοκρασιακά τριημέρου. Για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή η θερμή αέρια μάζα αναμένεται να καταλάβει το νησί και έτσι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα με τις ελάχιστες και κατά τη διάρκεια της νύχτας να φτάνουν τους 30 βαθμούς. Βλέπουμε ποσοστά υγρασίας από το 40, 50 και 60%. Αυτό σημαίνει ότι η δυσφορία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη στις περιοχές, έστω και με χαμηλότερη μέγιστη τιμή, σε σχέση με τον νότο που μπορεί να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου και η όποια τιμή έχει να κάνει σαν υψηλότερη με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, όπου πραγματικά εκεί οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο ανεκτές. Ο καύσωνας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των ανέμων ανεβάζουν την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και την πολιτική προστασία να εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Φαίνεται όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Έχουμε προσπαθήσει σε συνεργασία κυρίως με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την αστυνομία, το στρατό, τους δήμους και τους εθελοντές να είμαστε σε ένα τέτοιο συντονισμό προληπτικά, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα οποία έχουμε βιώσει στο παρελθόν πάρα πολύ άσχημα εδώ στο Ρέθυμνο και κυρίως στο νότιο τμήμα μας, εκεί γύρω στο, μετά το σπίλι Μέλαμπες κλπ. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η αντιπυρική θωράκιση στα νότια του νομού δεν έχει ενισχυθεί. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο απέναντι στην πολιτεία. Αυτό συνέχεια μας και η πυροσβεστική υπηρεσία το έχει επισημάνει και ο δήμαρχος εκεί της περιοχής και εμείς ότι θέλουμε και ενίσχυση, θέλουμε πυροσβεστικό κλιμάκιο εκεί στο σπίλι νέο και στελεχωμένο, διότι κοιτάξτε, είπαμε, κάλλιον το προλαμβάνει, του θεραπεύει. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης κινητοποιήθηκαν από το πρωί τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά. 10 οχήματα με 30 υπαλλήλους έσπευσαν για την κατάσβεση φωτιά στο Αλάγνη Ηρακλείου, όπου κάηκαν 19 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και ένα στρέμμα δασικής. Φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη χώρα Σφακίων, όπου επικρατούσαν θυελώδεις βοριάδες, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.